αλλά θα ξεκινήσουμε το διαγωνιστικό κομμάτι έτσι με πάρα πολύ καλή διάθεση και με το κορίτσι εκείνο το οποίο πήρε 4 την Νικολίνα, αλλά κυρίως πήρε 3 από το Στέλιο Κουδουνάρη και έτσι βγήκε νικήτρια της ημέρας. Έρχεται πρώτη εδώ η Ρόζια Μπέκη. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η μόνη μου απορία. Θα δούμε. Έχω την αίσθηση, όχι ότι και οι υπόλοιπες κυρίες δεν είναι πολύ εντυπωσιακές, αλλά σαν αυτό να είναι ένα θέμα που ειδικά στο δικό σου τρόπο και στυλ ταιριάζει πάρα πολύ. Ναι. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, θα μεταφερθώ λίγο εποχιακά και θα πάω αρχές Ιουνίου, που είναι τα Ποσειδόνια. Αλλά εγώ δεν πάω στην έκθεση. Εγώ πάω σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Παραλιακή, γιατί έχω ένα φίλο ο οποίος έχει διάφορα έτσι κότερα. Θέλω κότερα, ελικόπτερα. Μπράβο, λε. Γούστα ακριβά έχω, γούστα ακριβά. Τέλεια. Ωραία. Και είμαι καλεσμένη εκεί πέρα, στη δεξίωση που θα κάνει. Και έτσι. Και έτσι ντύθηκες ανάλογα. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Τι ωραία να ήταν μόνο οι δύο άκρες, ναι, στη βαθμολογία, φανώ, αλλά όχι. Τα διάρκανε πολύ περισσότερα. Λοιπόν, Ανδριάνα, από Παρδαλέ σε Παρδαλέ. Γεια σου, Ηρώ. Γεια σου, Ανδριάνα μου. Ωραία επιλογή φορέματος. Γιατί αν δεν μπαινέσουμε το σπίτι μας θα πες να μας πλακώσει. Ναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα βραχιόλια που έβαλες πάνω από τα γάντια. Αυτό που με πετάει εκτός είναι η γούνα. Το γούνινο item που έχεις. Είναι βράδυ. Νομίζω δεν το είπα βράδυ. Ναι, αλλά με πετάει πολύ εκτός... Αλλά δεν θα ήταν και μεσημέρι, ναι. Με πετάει πολύ εκτός εποχιακά, γιατί είναι ένας μήνας που όση ψύχρα και να έχει, είναι κάτι που δεν φοριέται. Δεν είναι... Ναι, δεν είναι κάτι, αλλά εντάξει, το δέχομαι και όπως το λες. Παρόλο που δεν συμφωνώ, γιατί εγώ και όταν θα πήγαινα πάλι θα έπαιρνα κάτι, γιατί έχει μια ψυχρούλα το βράδυ, αλλά οκ. Αν ερχόμουν όμως χωρίς τίποτα, θα μου λέγατε μετά ήρθες χωρίς πανοφόρη. Προσπαθώ κάπου να σας πιάσω και να βάλω κάτι επάνω, για να μην γυρίσετε να μου πείτε αυτό το πράγμα. Αν το έβαζε σε άλλο μήνα, πιο κοντά, θα ήταν πάρα πολύ σωστό. Αλλά σου λέω, είναι ένας μήνας που τέτοιο ύφασμα, δεν ξέρω το πω, δεν ενδείκνεται. Δεν πάει, ναι. Είναι πάρα πολύ χοντρή. Εγώ με το look αυτό έχω πάει μια μήνα κάπου. Πιθανόν το λάθος να το γουνάκι, αλλά πάλι κάνει λίγο ψύχρα αρχές Ιουνίου. Αλλά τελικά ίσως να μην ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να φέρω. Ναι. Άρα γι' αυτό μου έβαλες 2. Τι, αυτό δεν σου άρεσε και μου έβαλες 2. Ξεκίνησα από αυτό. Ξεκίνησες. Μετά το κολλιό ωραίο, αλλά θα ήθελα τα σκουλαρίκια που το συνοδεύουν να είναι πολύ πιο μεγάλα. Στο μαλλί θα ήθελα... Και το κολλιό μεγάλο και τα σκουλαριά. Ναι, maximal. Full, δηλαδή να του δώσεις. Και στο μαλλί, ωραία σκέψη με το χτένισμα, θα ήθελα όγκο κι άλλο μπροστά, έτσι να γίνει πιο ντάνα, ας πούμε. Δεν της άρεσαν αυτά που είπες καθόλου. Στάσου να δούμε τώρα τι θα πούνε και οι κριτές όμως, να ξέρεις. Δεν θα σου πω φυσικά μεσόρο, είναι στο καλά τώρα που δεν λέμε, οπότε θα σου ευχηθώ όμως καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Κατερίνα μου. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί.